Δίνουμε σήμερα το παρόν εδώ στη σημερινή συγκέντρωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που σήμερα συμπληρώνονται 110 χρόνια από την καθιέρωσή της, τιμώντας τις νεκρές εργάτριες που σήκωσαν ανάστημα σε εργοδοσία και κράτος από το Σικάγο ακόμα το 1857, διεκδικώντας αυξήσεις στα μεροκάματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ταυτόχρονα, για άλλη μια φορά προβάλλουμε τις αγωνιστικές διεκδικήσεις μας, καθώς για εμάς τις αναπληρώτριες γυναίκες στον κλάδο της εκπαίδευσης, σήμερα το 2020, δεν θα μπορούσε να περιγραφεί καλύτερα η πραγματικότητα που βιώνουμε στη δουλειά μας και στη ζωή μας από το σύνθημα «Λάστιχο δουλειά, λάστιχο ωράριο, λάστιχο ζωή». Αξίζει να αναφέρουμε πως στην εκπαίδευση εργάζονται σήμερα πάνω από 40.000 αναπληρωτές και αναπληρώτριες σε όλη την Ελλάδα. Αποτελούμε το 1/3 των μόνιμων συναδέλφων εκπαιδευτικών. Σήμερα λοιπόν, 8 Μάρτη του 2020, μια μητέρα αναπληρώτρια αναγκάζεται 8-9 μήνες το χρόνο να αφήνει τα παιδιά της για να οργώνει από άκρη σε άκρη όλη την Ελλάδα προκειμένου να μην μείνει άνεργη. Ή αναγκάζεται να τα παίρνει μαζί της όπου πηγαίνει προκειμένου να μην μεγαλώνουν χωρίς αυτήν ή επειδή δεν έχει κάπου να τα αφήσει. Μια έγκυος αναπληρώτρια πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά της με την κοιλιά στο στόμα, ετοιμόγενη, γνωρίζοντας τους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονεί κάτι τέτοιο για τη ζωή του εμβρίου και της ίδιας, καθώς δεν δικαιούται άδεια επαπειλούμενης εγκυμοσύνης. Μια αναπληρώτρια μπαίνει σε δίλημα για το αν θα κάνει ή όχι οικογένεια, καθώς η άδεια ανατροφής τέκνου περιορίζεται μόλις στους 3,5 μήνες εντός της ισχύουσας σύμβασης που έπειτα από χρόνια αγώνων καταφέραμε να κερδίσουμε. Μια αναπληρώτρια πρέπει να είναι πολύ ανθεκτική στις ιώσεις, στη γρήπη και τώρα στον κορονοϊό, αλλά και να είναι και πολύ πιο προσεκτική στα ατυχήματα, καθώς η αναρωτική άδεια είναι μόλις 15 ημέρες και μάλιστα με περικοπή του μισού μεροκάματου. Μετά τις 15 ημέρες ή πρέπει να επιστρέψει αναγκαστικά άρρωστη στη δουλειά της, ή πρέπει να κάνει χρήση κάποιας άλλης άδειας η οποία θα περικοπεί στην απόλυση από το επίδομα μη ληφθισών αδειών. Μια αναπληρώτρια επίσης θα πρέπει να έχει και πολύ πιο ανθεκτικά παιδιά, καθώς δεν δικαιούται άδεια ασθένειας τέκνου. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, αυτή είναι η πραγματικότητα μιας ελαστικά εργαζόμενης γυναίκας στον χώρο της εκπαίδευσης σήμερα, τον αιώνα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, του 5G, της ρομποτικής. Αυτή την κατάσταση, για την οποία ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, που ακολουθούν πιστά τις επιταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟΟΣΑ, συντηρούν το απάνθρωπο καθεστώς της εργασιακής ομοιρίας, της χρόνιας αδιοριστίας, των ελαστικών σχέσεων εργασίας με διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ ολιγόμενων συμβάσεων τα οποία κάνουν πάρτι στο χώρο της εκπαίδευσης. Καταντούν πραγματικά προκλητική και η τωρινή αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση προκειμένου να περάσουν τα αδιασφαλιστικά εκτρώματα να μιλούν για ισότητα και ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών που είναι θύματα της ίδιας πολιτικής. Ισότητα για όλους αυτούς σημαίνει εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης προς τα πάνω, τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες. Την ισότητα τη χρησιμοποιούν μόνο ως άθλια προπαγάνδα για να δεχτούμε τη λαιλασία στις ζωές μας, την κλοπή του ιδρώτα μας από τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών. Τη συμπίεση μισθών και συντάξεων για να μας ξεζουμίζουν προς όφελος μιας χούφτας μεγαλοεπιχειρηματιών, εφοπλιστών, τραπεζιτών. Φυσικά και για να έχουν 4 δις ευρώ ετησίως να δίνουν για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, το οποίο ευθύνεται για τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων και να βλέπουμε, να αντικρίζουμε εικόνες με μάνες, με παιδιά στην αγκαλιά να προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα αναζητώντας μια καλύτερη μοίρα και τους κλείνουν σε hot spot αν καταφέρουν να περάσουν και δεν πνιγούν ή δεν σκοτωθούν. Συνάδελφοι και συναδέλφισες,
Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις για την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό λοιπόν διεκδικούμε μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εδώ και τώρα, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ίσα δικαιώματα αναπληρωτών μονίμων συναδέλφων, άδειες κλήσης, λοχίας, επαπειλούμενης εγκυμοσύνης, μητρότητας, με πλήρες αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλες τις αναπληρώτριες. Επίδομα μητρότητας και ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας από τον ΟΑΕΔ. Επίδομα ανεργίας για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για όσο χρονικό διάστημα παραμένουμε άνεργοι. Δίκτυο αποκλειστικά δημόσιων και δωρεάν υποδομών για τη φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας και για τη δημιουργική απασχόληση βρεφών νηπίων παιδιών. Μειωμένο ωράριο εργασίας για γονείς παιδιών ατόμων με ειδικές ανάγκες. Άδειες ασθένειας τέκνου για όλους τους αναπληρωτές συναδέλφους χωρίς καμιά περικοπή των αποδοχών μας. Ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύγχρονο σύστημα υγείας. Κάλυψη από το κράτος όλων των εξόδων προγεννητικού ελέγχου της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τούτο και του. Τιμούμε αγωνιστικά την 8η Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ανοίγουμε την κουβέντα στα σχολεία με τους μαθητές μας για την ημέρα αυτή. Να φτάσει το κάλεσμα της πρωτοβουλίας σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες για ζωή και δουλειά με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης εργαζόμενης γυναίκας. Όχι λάστιχο δουλειά, λάστιχο ζωή. Δουλειά και ζωή με βάση τις δυνατότητες του 21ου αιώνα.